κεντρικός άξονας του νομοσχεδίου είναι ασφαλώς η μετεξέλιξη της ΑΔΥΠ σε μια νέα δομή, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΕΘΑΕ, προκειμένου να συστηματοποιηθεί η αξιολόγηση της ανώτατης εκπαίδευσης με βάση πάντα τα κριτήρια της αγοράς και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ομολογούνται και στην αιτιολογική έκθεση, αναγνωρίζονται μάλλον και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Φυσικό επακόλουθο λοιπόν είναι και το βήμα που επιχειρείται με το ίδιο νομοσχέδιο για την αμεσότατη σύνδεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με τη χρηματοδότηση, καταρχήν σε ποσοστό 20%, μιας ήδη εδώ και χρόνια ανεπαρκέστατης κρατικής χρηματοδότησης, οδηγώντας έτσι φυσικά κατευθείαν στην ένταση της κατηγοριοποίησης των ιδρυμάτων, των πτυχίων και των αποφύτων. Το δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου αναφέρεται στους ΕΛΚΕ, τους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έρευνας, στην κατεύθυνση της αποσύνδεσης της έρευνας από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο στα ΑΕΗ, ενώ περιλαμβάνονται και μια σειρά από διατάξεων που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με το γνωστό τίτλο που επαναλαμβάνεται σε πολλά νομοσχέδια, λοιπές διατάξεις. Με το νομοσχέδιο, συνεπώς, όχι μόνο συνεχίζονται αλλά και αλλάζουν ταχύτητα οι αναδιαρθρώσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, έτσι όπως κανοναρχούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μα και τον ΟΟΣΑ, και με γνώμονα πάντα, όπως είπαμε, τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Ας σταθούμε λιγάκι στα κυριότερα άρθρα που τεκμηριώνουν την κριτική μας, την κριτική του ΚΚΕ. Για τα άρθρα από το 1 ως το 19, που αφορούν σε αυτή τη νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τα οποία και είμαστε αντίθετοι φυσικά, ο τόνος δίνεται από την αρχή. Στο άρθρο 3 μπορούν στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου αυτής της Εθνικής Αρχής, του Ανώτατου Διοικητικού Οργάνου, μπορούν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις λοιπόν και εκπρόσωποι των λεγόμενων κοινωνικών εταίρων, δηλαδή εκπρόσωποι των επιχειρηματικών ομίλων, αυτούς εννοείται όταν μιλάτε για την αγορά, μαζί με τους αρεστούς σε αυτούς τους επιχειρηματικούς ομίλους συνδικαλιστές, τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές, όπως τους λέει ο κόσμος. Στα άρθρα 4 έως 8 που αφορούν το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, το Συμβούλιο το οποίο αποτελεί και βασικό μοχλό των αξιολογήσεων, είναι ένα μέσο και αυτό που φέρνει και αυτό τους εκπροσώπους της αγοράς μέσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης προβλέπονται εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Στο άρθρο 9 περιγράφονται οι διαδικασίες της αξιολόγησης και της πιστοποίησης. Μετά τις γνωστές κατ' όνομα πανεπιστημιοποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, των ΤΕΗ, έρχονται τώρα και τα εργαλεία που προχωρούν ακόμα περισσότερο την πολυκατηγοριοποίηση των ιδρυμάτων και των τμήματων, οδηγώντας ακόμα και μέχρι στο κλείσιμο αυτών που δεν καταφέρνουν να αφομοιώσουν γρήγορα όσο πρέπει και δημιουργικά τα κριτήρια της αγοράς, τα οποία υπολείπονται στις προδιαγραφές που θέτουν πάντα οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Για τα άρθρα 10 έως 11 που περιγράφουν τα κριτήρια και τη διαδικασία της αξιολόγησης, είναι σαφώς και αυτά τα κριτήρια της αγοράς, κυρίως μέσα από την εξωτερική αξιολόγηση, στην οποία βρίσκεται βεβαίως και το ζουμί. Η πιστοποίηση τώρα που έρχεται ως επακόλουθο της αξιολόγησης, στην ουσία είναι το βραβείο για την καλύτερη προσαρμογή στα κριτήρια αυτά. Στόχος να προσαρμοστεί κυρίως το περιεχόμενο σπουδών, και εδώ είναι ο κίνδυνος για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, να προσαρμοστεί λοιπόν το περιεχόμενο των σπουδών αλλά και οι δεξιότητες και τα προσόντα των αποφύτων σε αυτά που ζητούν στη δεδομένη φάση, η οποία βεβαίως μεταβάλλεται κάθε φορά, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Η αγορά εργασίας δηλαδή, αγορά είναι βλέπετε και αυτή, η αγορά εργασίας, και μάλιστα είναι και η πιο σημαντική, γιατί είναι το πιο σημαντικό εμπόρευμα το οποίο αφορά τα κέρδη των καπιταλιστών. Στο άρθρο 12, η αρνητική πιστοποίηση
εάν τύχει ένα τμήμα ή μια σχολή να έχει μια τέτοια πιστοποίηση, σημαίνει και κόψιμο της χρηματοδότησης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Τιμωρητικός κόφτης δηλαδή. Στο άρθρο 13, σε αυτή τη σύνθεση τώρα της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, κοιτάξτε, μας κάνει εντύπωση ότι δεν απαρτίζεται μονάχα από μέλη ΔΕΠ. Στην Επιτροπή προβλέπονται και άμεσοι εκπρόσωποι της αγοράς. Εμείς έτσι το κατανοούμε, από τη στιγμή που λέει ότι το 75% του Μητρώου των εμπειρογνωμόνων θα είναι ακαδημαϊκοί. Το υπόλοιπο δηλαδή 25%, τι άλλο μπορεί να είναι το οποίο θα αξιολογεί, πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα. Για τα άρθρα 14 έως 15, το πρόγραμμα Εθνικής Στρατηγικής και οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού, έτσι όπως περιγράφονται, είναι στην ουσία τα business plan των πανεπιστημίων, όπου θα εξειδικεύεται ο τρόπος σύνδεσής τους με την αγορά, σύμφωνα πάντα με τα κελεύσματα και τις επιταγές των επιχειρήσεων. Με το άρθρο 16 θα ενταθεί η πολυκατηγοριοποίηση των ιδρυμάτων, θα διαμορφωθούν ιδρύματα αριστείας, αυτά που σχετίζονται δηλαδή, που ανταποκρίνονται καλύτερα στους όρους που ζητά η αγορά, αλλά και ιδρύματα Β' και Γ' κατηγορίας που θα πετιούνται κυριολεκτικά στον ΚΕΑΔΑ, αφού θα δρομολογείται το κλείσιμό τους μαζί με μοχλό το κλείσιμο της τρόφιγγας της χρηματοδότησής τους. Τα κέντρα αριστείας στο άρθρο 19 αναδεικνύονται ως τέτοια με τα κριτήρια της αγοράς, φυσικά, και αυτά επιβραβεύονται για τις business τους, για τη συνάψη εμπορικών συμφωνιών με επενδυτές και χορηγούς, για το ξεπούλημα υποδομών έρευνας σε ιδιώτες. Μια παρατήρηση για το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής, για το οποίο εδώ ακούστηκαν πάρα πολύ θετικά σχόλια. Θεσπίζεται με τα άρθρα 29 έως 32 το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής και καθορίζονται οι διαδικασίες και προϋποθέσεις απόκτησής του. Πάει καλά. Υπάρχει όμως μια αναλογία εδώ και μια συνέχεια, αν θέλετε, με το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που είχε καθιερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε με το ΣΥΡΙΖΑ και για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, αλλά και για το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής, προβλέπονται δίδακτρα, προβλέπονται μάλλον εξέταστρα. Τη στιγμή που είναι γνωστό ότι είναι παλιό, παμπάλαιο το αίτημα του κινήματος με την ολοκλήρωση του σχολείου, αυτά τα δύο πιστοποιητικά να παρέχονται από το δημόσιο σχολείο, αλλά να παρέχονται δωρεάν. Εντάξει, τη λέξη αυτή την αποφεύγει τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο άρθρο 33, για την αναστολή των τμήματων των ΑΕΗ, έχουμε μια ερώτηση στην ηγεσία του Υπουργείου. Τι πρόκειται να γίνει με τα παιδιά που ήδη έχουν περάσει, με αυτά που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του συγκεκριμένου άρθρου? Νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για τα παιδιά αυτά. Δεν γίνεται να έχουν ενταχθεί σε ένα τμήμα και ξαφνικά να βρεθούν σε κάποιο άλλο. Για το άρθρο 58, το οποίο αφορά τους νεοδιοριζόμενους και τον τριετή αποκλεισμό τους από τους πίνακες αν αρνηθούν να αναλάβουν υπηρεσία, πολλές φορές αυτό μπορεί να γίνει και για αντικειμενικότατους λόγους. Θεωρούμε ότι αυτό ανοίγει το δρόμο για τη γενίκευση αυτού του μέτρου, του τιμωρητικού, και στους αναπληρωτές, την ώρα που όλοι αυτοί δίνουν την ψυχή τους κυριολεκτικά για την στελέχωση των σχολείων σε όλη τη χώρα. Και έρχομαι τώρα στο άρθρο 50 και στα κολέγια και τη συζήτηση που έχει ανάψει από χθες σε σχέση με το άρθρο 50. Από το μακρινό λοιπόν 1999, τη συνθήκη της Μπολόνια ακόμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε από τότε το πλαίσιο τόσο της αντιστοίχησης των πτυχίων οποιασδήποτε κατηγορίας και προέλευσης, όσο και των προσόντων των αποφύτων, από το 1999. Από τότε, με συνεχείς οδηγίες προς τα κράτη-μέλη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξειδικεύει αυτή τη στρατηγική της αντιστοίχησης όλων ανεξαιρέτως των πτυχίων. Στη χώρα μας, το αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος 38 του 2010. Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τότε. Με αυτό λοιπόν το Προεδρικό Διάταγμα ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία και όλες οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιστοίχηση και την αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων εντός και εκτός Ελλάδας, ως ισότιμον με αυτά των πανεπιστημίων.
Με το άρθρο 50 τώρα του νομοσχεδίου, οι προβλέψεις αυτές επεκτείνονται πια επισήμως και στους εκπαιδευτικούς. Επισήμως με την έννοια ότι αποτυπώνονται πλέον από τη Νέα Δημοκρατία και σε νόμο, και όχι απλώς σε μια απλή πρόσκληση εργασίας όπως έκανε παλαιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μια αρνητικότατη εξέλιξη. Αποτελεί διάταξη περαιτέρω υποβάθμισης και απαξίωσης των πτυχίων με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τις ίδιες τις σπουδές, αφού αντιμετωπίζει και μετατρέπει τα πτυχία απλώς ως ένα ακόμα προσόν ανάμεσα στα πολλά, παραδείγματος χάρη, που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Απρίλη με το νόμο 4589 και τα οποία προσόντα κυκλοφορούν και μπορεί να τα αγοράσει κανείς στην εκπαιδευτική αγορά, προσόν, επανέρχομαι στο πτυχίο, για εργασία, το οποίο δεν διασφαλίζει την ολόπλευρη επιστημονική γνώση. Διευρύνει και βαθαίνει το πεδίο της ιδιωτικοποίησης της λειτουργίας των πανεπιστημίων και άρα της μετατροπής τους σε εμπορικές επιχειρήσεις, με εμπόρευμα την ίδια τη γνώση, αφού δεν έφτανε, βλέπετε, η γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έφταναν τα εγγένεια των προπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα στο ΕΚΠΑ της Νέας Δημοκρατίας, ξενόγλωσσων στην αρχή, εντάξει. Στο χορό μπαίνουν τώρα πλέον και τα πάσης φύσεως κολέγια, αποδεικνύοντας ότι η εμπορευματοποίηση των τίτλων σπουδών πάει χέρι-χέρι με την πολυκατηγοριοποίησή τους, ρίχνοντας την νεολαία στην αρένα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού για μια θέση εργασίας, για μια θέση στον ήλιο της καπιταλιστικής ζούγκλας. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης στη διαδικασία κατάρτισης των νέων πινάκων για διορισμούς και πρόσληψη αναπληρωτών στη γενική αγωγή θα εντείνει την πολυκατηγοριοποίηση, θα εντείνει τις αδικίες, θα εντείνει την απαξίωση χρόνων και χρόνων δουλειάς χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Μετά από όλα αυτά όμως, ξέρετε, πάει πολύ εδώ μέσα να τσακώνονται η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για τα πτυχία και τα κολέγια και να εμφανίζονται ως προστάτες των δικαιωμάτων των πτυχιούχων και της νεολαίας, γιατί οι ευθύνες τους στο ζήτημα αυτό, όπως και του ΠΑΣΟΚ, είναι διαχρονικές και βαρύτατες. Για το ότι καταδικάσατε χιλιάδες εκπαιδευτικούς, δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς αδιόριστους κάθε χρόνο να περιπλανούνται σε όλη τη χώρα ως αναπληρωτές για να εισπράξουν την κοροϊδία των διορισμών που όλο τις εξαγγέλλεται και ποτέ αυτές δεν γίνονται. Τι να πρωτοθυμηθούμε λοιπόν? Την κύρωση όλων των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ΠΑΣΟΚ με κορονίδα, όπως είπαμε, το Προεδρικό Διάταγμα 38 του 10 που άνοιξε το δρόμο για την αναγνώριση των κολεγίων. Τις συνεχείς παρεμβάσεις του προκυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Κομισιόν μέχρι την Ευρωβουλή, και τις έντονες διαμαρτυρίες του για τη μη εφαρμογή της Οδηγίας 89 του 48 που αφορούσε στην αναγνώριση των κολεγίων. Ή μήπως να θυμηθούμε τη σχετικά πρόσφατη σχετική ερώτηση 61 παρακαλώ βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν δηλαδή στην κυβέρνηση, με την οποία ασκούσαν πίεση στην κυβέρνησή τους για την επίσπευση της αναγνώρισης και της ισοτίμησης των τίτλων των κολεγίων με αυτούς των ελληνικών πανεπιστημίων. Μπορούμε άρα για να ξεχάσουμε το νόμο 4589 του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο δόθηκε συντριπτικό χτύπημα στην αξία και το ρόλο του πτυχίου προκειμένου να μπορέσει να εργαστεί κάποιος στην εκπαίδευση, πτυχίο το οποίο μετατράπηκε απλώς σε ένα από τα πολλά προσόντα που απαιτούνται? Ή μήπως θέλετε να ξεχάσουμε την απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από το πτυχίο, μια ακόμα βρώμικη δουλειά που προώθησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Να λοιπόν ποιος και πώς έστρωσε το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έρχεται τώρα και τελειώνει τη δουλειά, έρχεται και προχωρά στην περαιτέρω απελευθέρωση και αναγνώριση των κάθε είδους ιδιωτικών κολεγίων, παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και τέλος,
συνιστά τη μέγιστη υποκρισία. Κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Κόμματα τα οποία πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζουν ορθά κοφτά την υπεροχή του ευρωενωσιακού δικαίου έναντι του δικαίου της χώρας μας, αυτά τα κόμματα να παριστάνουν εδώ μέσα τους πολέμιους των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, δυστυχώς για όλους σας, σας δόθηκε η ευκαιρία στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση και με τη σχετική πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ να καταργηθούν τα σχετικά άρθρα 28 και 80 του Συντάγματος με τα οποία αναγνωρίζεται η υπεροχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ελλάδας. Και άρα και η υπερίσχυση και η υπεροχή και όλων των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του άρθρου 16 του ίδιου του Συντάγματος. Όλοι σας όμως απορρίψατε με τα βδελιγμία σε αυτές τις προτάσεις του ΚΚΕ, γι' αυτό και όσα κροκοδίλια δάκρυα κι αν χύσετε εδώ, οι ευθύνες σας δεν παραγράφονται. Ευχαριστώ.